Παπαδόπουλου. Τέταρτη αγωνιστική για τον τέταρτο όμιλο της Evolution. Οι Σαν Αντώνιο Σπέρς φιλοξενούν τους λεγάμενους. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει διαφορετικά τη σεζόν. Οι Σμίρς από τη μία έχουν κάνει κάποια στραβομαθήματα, βρίσκονται στο 0-3 μέχρι στιγμής. Την τελευταία αγωνιστική έχασαν με 38-42 από τους Αλάι Κλαμά. Σε ένα πολύ αμφίροπο μάτς. Από την άλλη, οι λεγάμενοι έχουν ξεκινήσει καλύτερα, βρίσκονται στο 2-1. Την τελευταία αγωνιστική νίκησαν με 74% στον Περαστρό. Δύο πρώτοι πόντοι για τα στριμφάκια. Ο Νικόλος ο Πανδημιός. Πολύ συχνά ότι όποιος κάνει δηλώσεις στην ντομάτ ξεκινάει συνήθως καλά. Πάσα τα σαρότητα θα την καταλάβει. Κλέψουμε τους λεγάμενους. Κασαρότητα από μέση απόσταση. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Σταύρου, ο οποίος όμως θα δώσει την μπάλα σε αντίπαλα χέρια. Δύο πρώτη πόντι και για τον Δημουλιά. Σταύρου. Πολύ ζεστές οι δύο ομάδες. Πρώτο τρυποδάκι για τα στριμφάκια. 5-2 το σκορ. Οι συνέχεια που σήμερα θα έρθει με 12 παρακαλώ. Αυτό πάει να πει συσπήρωση. Από την άλλη, με 10 και οι λεγάμενοι, οι οποίοι θα ανοίξουν και αυτοί στον Παναγιώτη. Ωραία, ξέφυγε εδώ και τελείωσε. Εύκολα τη φάση. Ο Σπύρος Μινιός. Έχουμε 2 Μινιούς. Με τα λευκά γαλάζια, βέβαια και δύο λευκά γαλάζια φοράνε από την πλευρά των Σμέρς καλύτερα. Ας φέρουμε τα για τους λεγάμενους, τον Σπύρο και τον Νικόλα, ο οποίος μας έδωσε και πριν και εμπιλώσεις. Σμιχτή έξω, Σταύρο θα σκοθεί για 3, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Δημουλιά. Από τον Οικονόμου, με συγχωρείτε. Ο οποίος θα πέρασε την μπάλα στη γωνία και από εκεί η μπάλα θα φτάσει στον Κατσάρο, ο οποίος θα ανοίξει τον λογαριασμό του. Πάρα πολύ ωραίο θέαμα στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Καθαρή άμυνα εδώ από τον Παντελή. Η μπάλα φτάνει σε χέρια Στρουμ. Κερδισμένο φάουλ και 2 βολές για τον Σταύρου. Αστοχή δεύτερη, μία στις δύο. Οδηγεί τα στρουμφάκια, επίθεση για τους λεγάμενους. Κατσαρός. Από το ίδιο σημείο, ακόμα 2 πόντι για τον Πρέσβη. Μόνο τον Βρετάκο βλέπω να λύσει σήμερα από τους λεγάμενους. Βέβαια είναι δηλωμένο στο ρόλο, πάμε να το δούμε στη συνέχεια. Αλλά όλες οι παλιωσιδές και τα μεγάλα ονόματα της παρέας από τον Πειραιά είναι εδώ σήμερα. Μπάλα στη γωνία και από εκεί ξανά στον στημένο αλάστοχο. Άλλο μπλό. Ξεκίνδυνη και πάσα στην αντίπερα όχθη.
Νίκας. Σουτ για τρεις. Άσχετο από τον Σπύρο τον Νινιό. Να πάμε να ελέγχουν. Και έξω. Ωραία, πατωγό στον Γαλόπουλο, ο οποίος δεν θα εκτοχίσει από κοντά. Γουρογιάννης. Γουρογιάννης θα σπάσει την μπάλα έξω στον Σταύρου, ο οποίος θα περάσει και θα κερδίσει το φάουλ. Ψηλά. Από τον Οικονομού. Γιάννης σνιτς και έξω, ξέφυγε ωραία και τελείωσε τη φάση από κοντά. Ο Νίκας. Δέκα εννέα το σκορ. Και οι δύο ομάδες μπαίνουν εξαιρετικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωραία, κίνηση άσταμας. Σταύρου. Θα πει ωραία στον Κουρογιάννη, ο οποίο θα ξεφύγει, θα κινηθεί παράλληλα με την baseline, θα σπάσει την μπάλα έξω. Σουτ για τρεις, άσχημο από τον Νίκα. Κουρισλάτος. Γι' αυτός πάλι σειρά των γαμενών, οι οποίοι ανέβηκαν πέσα από το development και έφτασαν και πολύ ψηλά, αν θυμάμαι καλά. Αποκλείστηκαν από τους μελλοντικούς φιναλίους στον Αριστεό. Goal foul. Έστω λίγο τα δικά μου από τον Σταύρου. Από την άλλη, η Σμερ. Time out. 12-9. Επιστροφή για την συμπληρωματική βολή του Σταύρου. Ποιος θα παραμένει στις 5. Άσπρο τριποντάκι. Μπάλα εκτός, κατοχή για τους εργαζόμενους. Σμερς, οι οποίοι αποτελούν μια πολύ ιστορική ομάδα του μπασκετάκι, όπως έλεγα και προηγουμένως. Βέβαια, ένας από τους προτεργάτες τους, ο Νίκος Ανιόπουλος, δεν αποτελεί πλέον μέρος της ομάδας, αλλά η ψυχή του λογικά είναι ακόμα εδώ. Ομάδα με μεγάλη ιστορία, νομίζω ότι είναι πάνω από 5 χρόνια στην διοργάνωση. Όπως και οι λεγάμενοι, οι οποίοι βέβαια κρατούν τα σκύτρα μιας εκ των παλαιότερων ομάδων γενικότερα στο μπασκετάκι. Είναι από την πρώτη χρονιά εδώ. Άσχημα διαφορετάκι από τη γωνία. Τελειωμένο φάουλ ψηλά. Όχι, βήματα. Κατοχή και πάλι στους λεγάμενους. Πέρα και πέρα χαμηλά στον Αγαλόπουλο, καθαρός για δύο, άστοχος. Λοιπόν, ψηλά από τους Μέρτς. Μανδρώνης αφήνει στον Κουρογιάννη, ο οποίος ξεφεύγει, αλλά δεν τελειώνει την πάση από το αριστερά. Ωραία, ξέφυγε εδώ. Ο Οικονόμου άφησε την μπάλα στη γωνία, άστοχος όμως. Για τρεις, ο Σιλτάτος. Μουτσιόπουλος. Ο Μπλουτς, όπως γράφει η φανέλα του. Αστοχίζει την πρώτη προσπάθεια, rebound.
από τον Σουλτάτο. Οικονόμου ξεφεύγει, θα κερδίσει το φάουλ. Τι θέλει και το καλάθι, δεν καταλαβαίνω. Μέσα Σουλτάτος, έξω μάλλον. Ο Σουλτάτος μέσα στην θέση του. Ο Ρουσός. Αλλά άστοχο στην αντίπερα όχι. Μανδρονή. Μέσα και ο Σιγάλας για τους Πειραιώτες. Δημιουργίας και προηγουμένως του Κομπτολάνθος. Καθαρός γκολ φάουλ. Καθαρός οδηγεί. Ενός πόντου πλέον για τους αγάμενους. Τελευταίο λεπτό. Άστοχο από τον Μανδρόνι. Σιγά όλα κατεβάζει. Θα περάσει στην weak side, σουτ για τρεις, άστοχο. Από τον Στρουμπή, ο οποίος θα περάσει την μπάλα στο Μανδρόνι. Αλλά τον άστε εκείνον, άστοχο το τριποντάκι, rebound. Από τον Καρτσονακή, ο οποίος θα περάσει την μπάλα στο Δημουλιά. Για τρεις εκείνος άστοχος, εκδικητικό ριμπάνω του Σιγάλα, τελευταία 15-4, όλα στην διάθεση των λεγαμενών. Καρτζονάκης, ωραία στον Αγαλόπουλο, ο οποίος θα χειριστεί αλλά θα χάσει την παρατελικά. 2-1, καλάθι στην εκνοή. Από τον Γκουρογιάννη, ο οποίος καθόρισε το τελικό σκορ 14-13 μπροστά με έναν πόντο η Σαν Αντώνιος Μέρφς. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κάρβουνο. Πρώτη επίδεση για τους λεγάμενους, οι οποίοι είχαν τελειώσει το σκορ με έναν πόντο. Ωραίο drive και εύστοχο, αριστερό layup. Απαντάει ο Αλέξης. Σιγάλας. Δεν περνάει χαμηλά, κλέψιμο. Από τον Αλέξη. Πάσα ολόκληρη Πέδου. Και δύο το φάουλ. Και δύο ελεύθερες βολές για τον Μουτσιόπουλο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη.
μα γιορτάκι. Χέρι-χέρι πηγαίνουν οι δύο ομάδες. Καμία δεν μπορεί να ξεφύγει σημαντικά στο σκορ. Σουτ από τη γωνία. Αλέξη είναι μεγάλη να δίνει άσχημα το σουτ. Όχι. Ο Μουτσιόπουλος ήταν. Λάθος η πάσα, κατοχή. Περνάει ξανά στα στροφάκια. Ψηλά, η οποία αποδίδει κάποιος για τις λεγάμενες κλέψιμο. Από τον Καρτσονάκι. Επαναφορά από το πλάι. Για τους λεγάμενους τσιγάλας πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, βάλε εκτός. Από χέρια υπεδουχών. Κατοχή και πάλι στους λεγάμενους. Δύσκολο παιδαγόη, άστοχο. Αυτό το καμπαλιωτάκι. Αμυντικό rebound. Και η μπάλα στην γιά του Κουρογιάννη. Αλέξης Κουρογιάννη θα στοχεί για 3. Θα στοχίσει. Rebound το καμπαλιωτάκι. Ο οποίος πίσω σε γάλα. Να δώσει ο Βρετάκος. Για 3. Άστοχο rebound. Από τον Αλέξη. Του Μανδρώνη, 2-1-1, Σιγάλα θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει την φάση. Δύο πόντια για εκείνον, όπως και για τον Καμαριωτάκη. 18-19 προβάδισμα, ενός πόντου για τους λεγάμενους. Αλέξης, αστοχή για 2. Βερτάκος σώζει. Γιάννης 2-1-2-1, δεν μπορεί να χαθεί αυτό. Και όμως ο Ρετάκος πάει μέχρι μέσα, αφήνει το Καμαριωτάκι. Ακόμα ένα καλό διπλέξιο πάνω στην μπάλα από τις μέρες. Κατοχή παραμένει ωστόσο στους λεγάμενους. Και δύο βολέ για το Καμαριωτάκι. Και η δεύτερη Καλαϊτζόγλου. Εύστοχος ο Αλέξης ξανά από μέσα απόσταση. Από ό,τι φαίνεται είναι κίνδυνος θάνατος από τα 5-6 μέτρα. 20-21. Βρετάκος δίστασε, έστωσε την μπάλα στη γωνία, για 3, άστοχο rebound από τον Καλαϊτζόγλου. Αλέξης Μπλουτς, για 3. Να το τον τριποντάκι από τον Μουτσιόπουλο. Ο οποίος φτάνει τους 5.
και δίνει προβάδισμα ξανά στο μάτι 23-21. Σιγάλας. Περπάκτος σκέφτηκε, αλλά από το κεντρικό διάδρομο, μπάλα εκτός, αλλά εκεί παραμένει η Λεράμενης. Από τον Μουτσιόπουλο, σούτ για 3, άστοχο και εκείνο. Και εκδόνο φάουλ. Από τον Δημουλιά. Βρετάκος, πάρ' το πάρ' το που λένε και πολύ καλά κάνουν. Πρώτο τρίποντο για τον Δημήτρη. Καλετζόγλου με φλωτεράκι, ανοίγει τον λογαριασμό του. Με μεγάλη ευκολία μάλλον και ευκολία. Έχω ξεκινήσει στα πρώτα 15 λεπτά και οι δύο ομάδες. Ο Σταύρου έξω. Ο Μουτσιόπουλος μέσα ξανά από την καταλαβαίνει και ο Σκουρπίδης. Έχουμε δύο παίκτες με το 9 στους Σμερ. Εύστοχος ξανά από 10-15. Ο Καμαριωτάκης. Δύο συνεχόμενα τρίποντα κατά τη Λεγάμονος. Ένα δοκίνο και ένα από τον Ρωτακό. Ωραία, πας στο κόψιμο, Σταύρου, σπάει την μπάλα έξω, για 3, έστωχο. Διοκυρός, Σπύρου Μουνιού. Σπύρου 28-27. Σιγάλας. Καμαριωτάκης, σε λόγος κατάσταση. Αφήνει ωραία στον Σιγάλα, λάθος εδώ συνεννόηση. Μπροσπίση τα δεδεγάμενα, τα βοηθεί περνάει στους Σμέρφς. Καλετζόγλου για 3 και εκείνος. Time out από τους δεδεγάμενους. 31-27 συν 4 για τα στρουφάκια. Επιστρέφουμε το time out. Κατοχή τους λεγάμενους. Άσχος από την περιφέρεια Καμαριωτάκης. Πώς Καμαριωτάκης, είναι το σύνδιο. Η Λεγάμενη διαφορά παραμένει στο συν 4 για τους Μερ. Καλετζόγλου θα πάρει ένα σκριν ψηλά, θα σκοπεί ξανά για 3 και θα εκτοπίσει ξανά. Πολύ κυμεγνήσεις από έναν τέχνη ο οποίος ήρθε από τον Πάγκο. Καλετζόγλου 2 τριποντάκια και ένα τρίποντο φτάνει τους 8 πόντους. Συν 7 για τους Μερ. Ο Δημουλιάς
ο Γκάρι των λεγάμενων. Και τώρα στις 4. Επιθετικό φάουλ από τον Νινιό πάνω στο Καμαριωτάκι. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη, μπλοκ ψηλά, αλλά με φάουλ από τον Νινιό. Αυτή τη φορά rebound από το Σιγάλα. Βρετάκος αστοχή για 3, λίγο βιαστικό τον σουτ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Νινιός drive, κερδισμένο φάουλ και καλάθι από τον Στρουμπίν. Τελευταία δεύτερα φάουλ εκτός φάσης από τους Μέρφς, επαναφορά από το πλάι. Όχι μάλλον, βολές. Άστοχη η πρώτη από τον Δημουλιά. Μία επίθεση λογικά. Λιβουτεδίχη 15-4. Καλετζόγλου λάθος η φάση του κλέφτη από τον Σιγάλα, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν είναι η φάση. 9-4. Σταύρου στην Κέξο, στο σπίτι, αλλά χρειάζονται με βήματα. 3,1 στο ρολόι. Άστοχο το σουτ, τέλος ημιχρόνου. 37-30 μπροστά με σύννεφτα τους Μέρφς. Δεύτερο ημιχρόνο εδώ στο Κάρβουνο. Πρώτη κατοχή για τους Μέρφς. Και έξω ο Κουρογιάννης με φλουτεράκι από το κέντρο. Βγάλει το σκορ. Οικονόμου κατεβάζει. Καθαρός. Δεν περνάει κατοχή, ωστόσο παραμένει για τους λεγάμενους. Ήταν φορά από την baseline του Ζίμπρα. Ξεχασμένος, αλλά άστοχος το τελείωμα του Οικονομού. Με
πράγματα και από τις δύο ομάδες, αλλά το σκορ παραμένει όπως έκλεισε στο πρώτο ημίχρονο μετά το πέρας του πρώτου λεπτού. Θα χάσει την μπάλα, καλό τον διπλέξουν εδώ από τον Γκουρογιάννη. Κασαρός υποδέχεται την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Επιστροφή, δόθηκαν και κατέβασαν κάποιες τεχνικές ποινές. Κατσαρός, εστοχή. Πρώτο τίποτα, ο Λεγάμονιος είναι διαχείρος του Κατσαρού. 37-42. Τρουμπής, Γκουρογιάννης πιέζεται ψηλά. Σουτ από μακριά, άσκοπο από τον Ανδρώνη. Του δάτος για τρεις, άσχο το τριμποντάκι, rebound από τον Μανδρώνη, ο οποίος θα αφήσει τον Γκουρογιάννη που θα κατεβάσει. Σταύρου στην Χέξο, Στρουμπής, Περναστή από τον Γκουρογιάννη, λάθος, υπάσχει το κλέψιμο από τους Μεγάνομους. Από τον Καρτονάκη, time out από τους μέρους οι οποίοι βλέπουν διαφορά να πέφτει στους 2, 34-35. Επιστρέφουμε το time out. Σταύρου θα περάσει, αλλά δηλώσει το φλωτεράκι. Επιθετικό rebound, 1 και 2. Νέα αποτέλεσμα τελικά. Δύο πρώτοι πόντοι για τους Smurfs είναι διαχειρός Μίκα. Λόγος αστοχή. Λεπάκια και δημιουργούν φαουλ ψηλά, σωστό. Από τους γραμμούς για να κόψουν τον εμβλιασμό. Σπλήκε έξω από το τριμποντάκι από το Μανδρώνη. Το νόμου Κασαρός για δύο. Άχαστο σήμερα Παντελής. Από το Σταύρου ξανά προβάδισμα 2 πόντων για τους Μέρφς. Δεξιά, αλλά δεν αντιλώσει τη φάση. Στημένος και έστωπος ο Μανδρώνης. Αντίδραση από τους Μέρφς.
με συν 7 για τους γηπεδούχους. Και αυτός, από τη γωνία, Οικονόμου. Ράνα Νιγκάνε γίνει το παιχνιδί. Συρτάτος, να ξεπάσει την μπάκα, λίγη στα χέρια του Οικονόμου. Ποιος κλείνεται, και αφήνει έξω καθαρό. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για την Γιουλιά. Μέσα ξανά ο Γαλόπουλος. Σταύρου. Σταύρου, στημένος για τρεις ξανά, μαδόνις άφησε φορά, rebound του Σουτάτο. Και σπέτυχε άθελά τον Σταύρο, που το καταλαβαίνω. Καλόπουλος, παλαφάνε χαμηλά στον Καθαρό, ποιος γυρνάει και ευκολεί ξανά με το αριστερό σε μια φάση που έχει πάρα πολλές φορές σήμερα. Παντελής μια στιγμής, ίσως ο καλύτερος θέσης των λεγαμενών. Καλόπουλος, κερδίζει το φάουλ. Από ό,τι βλέπω, ο οποίος κατευθύνεται και στην γραμμή της συνανθρωπίας. Απαντούν
στο comeback των Spurs. Από μακριά, άσχημα από τον Καλαϊτζόγλου. Σιγάλας. Πάει την μπάλα έξω. Δύσκολη εδώ η πάσα, κλέψαμε από τον Καλαϊτζόγλου, ο οποίος φέρνει και στον εμφιασμό με τρόφρονο για τρεις, άστοχος. Μπάλα συγκρατείται από τον Νιό Καλαϊτζόγλου. Άκυπτο στο τελείωμα. Σου δια 3, άσχο. Από την λεγόμενη, καθαρός. Και την δίνει τη λύση, rebound. Από την Αλέξη. Εύστοχο. Τριποντάκι από τον Καλετζόγλου. Ανάσα για τους Μέρους. Σιγάλας το σκέφτηκε, το ζήγησε, αλλά στο σύρμα Αλέξη. Καλετζόγλου. Από τη γωνία, άστοχος ο Ενιός, λοιπόν τον Αγαλόπουλο. Με χειρόφρενο από την κορυφή μάλλον. Ο Καρτονάκης. Τρία τριμποτάκια από τον ίδιο στο δίκο δεκάλεπτο. Καλταστά 52. Αλέξης Καλαϊτζόγλου. Άκυπτος ξανά. Καθαρή άμυνα ψηλά από τον Καρτονάκη, ο οποίος δίνει λύση και στην άμυνα. Ο Δημιλιάς θα αποδομίζω. Καρτονάκης και αυτό. Τρίποντα. Κάνει ό,τι θέλει. Αλέξης. Η διαφορά που είναι στο συν 8. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Μέρους. Τους άλλους να βγάλουν αντίδραση. Μουτσιόπουλος. Δεκαπέντε. Καρτονάκης και αυτό. Και αυτό στην λήξη του δεκαλέπτου. 50-58 προβάδισμα, 8 πόντων για τους λεγάμενους. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο. Έστοχος, συνεχίζει καθώς ο Καρτονάκης. 3 τριποντάκια έβαλε το τελευταίο δεκάλεπτο. Και συνεχίζει κάθεστες. Στάβου. Θα στοχίσει για 3. Αμυντικό rebound από τον Βρετάκο. Δημιουργιάς και δύο να πάω και τρεις βολές. Έστωχη η πρώτη. Έστωχη η δεύτερη. Τρεις. Έμεσο τρίποντο και...
από τον Σιμιτιάν, όπου τώρα την εμφάνισή του. Αλεξιδιά 2, εύστοχος. Καλύτερο το σκορ για τα συμφάκια. Σιγάλας, Αγαλόπουλος, προσπίτε, παίρνει από το κέντρο. Σιγάλας από μακριά. Αυτό και για τρεις, επιθετικό ριμπάντο τον Βερδάκο, ο οποίος δεν το σκέφτεται καθόλου και πολύ καλά κάνει. Στουμπής Σταύρου, η μπάλα στη γωνία. Δεν έπρεπε. Για τρεις αστοχή αυτή τη φορά. Ριμπάντο από τον Νίκα Σταύρου. Στην υψηλά από τον Αλέξη. Σταύρου περνάει ωραία και τελειώνει στη φάση. Όχι εύστοχα. Θα βολευτεί με τις δύο βολές. Τέσσερα, έξι, δεστά παραμένει, εύστοχη η δεύτερη. 55 έξι δεστά. Βρετάκος. Αγαλόπουλος για τρεις, αστοχή. Από τους Μέρφς, Νινιός, περνάει και τελειώνει την φάση. Γρήγορη πόντι για τον Σπύρο. Σιγάλα. Καρτονάκι. Τελευταία από ένα Γαλόπουλο. Πολύ ψηλά βγαίνει στις αλλαγές. Η Σμέρ, σιγάλα κάνε. Την λίξη μόνο δεν προλαβαίνει ο Καβαγιωτάκης. Έχει 7 το σκορ, στο συν 10 πλέον οι λεγάμενοι. Η οποία αποβάλλει πολλά τρυποντάκια ξεκινώντας κοντά από το δεκάλεπτο. Άστρο drive από το σκουμπί, rebound από το Καμαριωτάκι. Καρτονάκης. Η μπάλα φάνη στον Βρετάκο, τέλος χρόνου. Ακόμα μια αποτελεσματική άμυνα από τους Μέρφς. Σταύρου. Τελευταία 5,5 λεπτά. Νινιός, άσκηση για 3 rebound ψηλά. Σιγάλας.
Βασιλόπουλος 7. Το τραυμένο στο ρολόι, Σιγάλας στην παρέα στον Βρετάκο, ξεμαρκάριστος και εύστοχος. Από βέστη απόδοση ο Δημήτρης. Σταύρου, ωραία spin move. Σταύρου σε καλύτερη κατοχή, μπλοκ από τον Καμαλιωτάκη. Στρουμπής, αυτό το μετρήριο σούπερ μάνα του Καμαλιωτάκη. Σιγάλας και έξω ο Καρσονάκης. Σταύρο κατεβάζει, Σταύρο περνάει μέχρι μέσα αστοχή. Λοιπόν, ο Καρσονάκη. Τελευταίο τετράλεπτο, 57-69. Παράβαση 8 δευτερολέπτο για τους λαγάμενους. Time out από τους Σέσνερς, 4-1 μένουν στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out, άστοχο το τριμποντάκι από τον Μανδρόνι. Σιγάλας ελέγχει. Ρετάκος, άστοχη για 3, επιπτικό, όχι, βάλα εκτός από το Καμαριωτάκι. Δικό μου το λάθος. Λογικά κάτι έγινε εκεί που δεν το έπιασε η κάμερα. Ο Μανδρόνης λογικά έβγαλε. Θα πει και πάλι για τους λεγάμενους. Σιγάλας για 3. Καλετζόγλου. Ωραία πάσα, δύσκολο lay-up, άσχο. Από τον Μητσιόπουλο. Πείτε, περνάει από το κέντρο, τελειώνει τη φάση, Καμαριωτάκης μάχεται, κερδίζει το rebound και βάζει 2 πόντους. Καλή ήταν η σκέψη, αλλά η μπάλα περνάει κάτω από το Μανδρόνι. Λεπτά, λογικά οι λεγάμενοι θα φύγουν από εδώ με το 3-1 και θα υποχρεώσουν στην τέταρτη διαδοχή τους ήττα της ΜΕΡ. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ από τον Νινιό. Και βολή, έμεσο τρίποντο. Θα κερδίσει το φάουλ ψηλά. Με στα αρχαία ο Γαλόπουλος για τους λεγάμενους. Έπρεπε να
δυνάμει τον εικονό μου. Χαμηλά, άσχημα στο λίγο το καμαλιωτάκι. Καλαϊτζόγλου, τελευταίο 1,5 λεπτό. Άσχημα, στο μαζόνα της rebound από τον καμαλιωτάκι, ο οποίος θα έχει μαζέψει καμιά 15 αριά. Μέχρι τώρα, Σουλτάτος. Αγαλόπουλος, καλή άμυνα από τον Καλαϊτζόγλου. Ποιος θα αφήσει ωραία την μπάλα στη γωνιά, πολύ άτυπος όμως ο Μποχοριδής. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Και 60-71 το σκορ. Πλέον το τελικό αποτέλεσμα δεν θα μάθουμε. Καμαριωτάκης για 3, άστοχος, ριμπάνω τον οικονόμου, βάλα ξανά στην γωνία, Σουλτάτος, ούτε εκείνος. Μιλιός. Από το ίδιο σημείο, δίστασε. Ο Μποχωρίδης πέρασε βάλα στον Μανδρώνη, ο οποίος στο 6-3. Τελευταία 24 απομένουν. Οικονόμου θα πάει μέχρι μέσα, θα σπάσει την μπάλα έξω στο Σουλτάτο. 14 στο ρολόι, Σουλτάτος. Ανάβω το lay-up. Τέλος παιχνιδιού. Μετά τους δύο πόντους του Ζήμπρα. Τελικό σκορ εδώ στο Κάρβουνο 63-73, 3-1 για τους λεγάμενους. Τέταρτη διαδοχική ήττα σε εισάλφα παιχνίδια για τους Μέρφς.